Έντονες αντιδράσεις, κυρίες και κύριοι, σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία έχουν προκαλέσει δηλώσεις υποψήφιου βουλευτή της Χρυσής Αυγής σε ντοκιμαντέρ, στο οποίο εμφανίζεται να μιλάει για την εφαρμογή ναζιστικών μεθόδων σε βάρος αλλοδαπών και αριστερών πολιτών. Προκαταρκτική εξέταση για το θέμα διέταξε προϊσταμένη της Ασαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Είναι πρωτόγονοι, είναι μοιάσματα, είναι υπάνθρωποι, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου η ύπαρξή τους. Γιατί είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τους φούρνους. Είναι ο υποψήφιος βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Αλέξανδρος Πλωμαρίτης, ο οποίος στο ντοκιμαντέρ που πρόβαλε το βρετανικό δίκτυο Channel 4 καταφέρεται εναντίον των αλλοδαπών που ζουν στην Ελλάδα. Ακόμα μεγαλύτερη αίσθηση προκάλεσαν τα όσα εμφανίζεται να λέει για την αντιμετώπιση τόσο των αλλοδαπών όσο και αριστερών πολιτών. Θα τα έχουμε σαπούνια για τα αμάξια. Σαπούνια να πούμε για τα πεζοδρόμια, συμφωνείτε κύριε Γιώργο. Θα φτιάχνουμε κτίρια να πούμε, κάνα λαμπατέρ θα φτιάξουμε με το δέρμα του. Τα μαλλιά θα τα παίρνει ο Γιώργος να τα πουλάει στο μοναστηράκι να πούμε, να τα κάνουν πεκλέρι για τσένη. Τι άλλο ρε Γιώργο θα πάρει από του αριστερού. Τα δόντια θα πάρουμε για κοκολόγια. Οι Άγγλοι έβγαλαν νέο τραγελαφικό βίντεο κατά τη Χρυσή Αυγή, όπω την άλλη φορά που θα κάναμε μαθήματα καράτε στα στελέχη μα για να μπορούν να δίνουν το στρατούλι. Τώρα πήγαν σε ένα καφενείο όπου τους πήραν στο ψηλό ακόμα και οι θαμώνες. Να δείξετε αυτό το βίντεο για να γελάει ο κόσμος. Ήμουν προσεκλημένος στην εκπομπή χθες του Channel 4. Στην αρχή νόμιζα ότι είναι κάποιο είδους τρολάρισμα, ότι είναι κάτι αδιανόητο. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι στα αλήθεια κάπως το λέει όλο αυτό το πράγμα. Φαντάζομαι ότι σήμερα θα υπάρξει ομόθυμη καταδίκη. Ακόμα και από τη Χρυσή Αυγή και αυτά τα οποία ακούστηκαν. Είναι μεγάλη παρακμή και ένιωσα οργή και αποτροπιασμό. Χρησιμοποιεί μια ιδεολογία για ολοκαύτω, που μας φέρνει πίσω στο ολοκαύτωμα, στον εμφύλιο και βασικά εισάγει κανόνες κανιβαλισμού. Άλλη άποψη έχει ωστόσο ο κινηματογραφιστής που έκανε τα γυρίσματα για την πτυχιακή του εργασία σε σχολή του Λονδίνου. They were fully aware that I was filming them and also them being very proud about exposing that to Europe, about really publicizing their ideas. Τέτοιες εκφράσεις δεν συνάδουν με πολιτικό πολιτισμό. Φοβάμαι ότι η Ελλάδα και οι Έλληνες που λένε αυτά τα πράγματα έχουν πάρει ένα πολύ στραβό δρόμο. Πρέπει η δημοκρατία να αντισταθεί. Προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθεί αν παραβιάζονται διατάξεις του αντιρατσιστικού νόμου διέταξε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών μόλις έλαβε το βίντεο από την ελληνική αστυνομία. Παραλλήλως ανέθεσε την έρευνα στην ασφάλεια με την εντολή να ζητηθεί ολόκληρο το αμοντάριστο υλικό, να απομαγνητοφωνηθεί το περιεχόμενό του και να ληφθούν ανομωτοί καταθέσεις από τους υπόπτους τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Στα χέρια ήρθαν στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο Εστιαίας, Δημοτική Σύμβουλη και μέλη της Χρυσής Αυγής. Ποια ιδιότητα είσαι εδώ, κύριε Τραχάνη! Το επεισόδιο συνέβη κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την υδροδότηση δημοτικού διαμερίσματος του Δήμου Εστιαίας. Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα φέρουν την τοπική οργάνωση της Χρυσής Αυγής στη Ρόδο να ονειρεύεται άνοιγμα της Μακρονήσου για τον εκτοπισμό αριστερών προϊόντων, όπως αναφέρει το κείμενο που η οργάνωση φέρεται να έχει αντιγράψει από σελίδα του Facebook. Από την ίδια σελίδα φέρεται να έχει αντιγραφεί και το κείμενο που ζητά τον εκτοπισμό του συγγραφέα Πέτρου Τατσόπουλου. Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει. Τελικά τι θα κάνει η κυβέρνηση? Θα συνεχίσει τα πολιτικά ανοίγματα στη Χρυσή Αυγή ή θα βάλει φραγμό σε αυτήν την εγκληματική δραστηριότητα? Η τοπική οργάνωση της Χρυσής Αυγής Ρόδου πάντως σε ανάρτησή της αναφέρει ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα δημοσιεύματα στα social media και ότι ο ιστότοπός της δέχτηκε επίθεση από αριστερούς hackers.